Ο κύριος Σταϊκούρας. Και απλά επειδή ο αγαπητός συνάδελφος κύριος Βοήδης δεν ήταν από την αρχή της τοποθέτησης, η αξιωματική αντιπολίτευση πρότεινε την ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως προσθήκη σε αυτά που είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Άρα αυτή είναι η πρόταση, η επιπλέον που δικαιούται η αξιωματική αντιπολίτευση. Η ολομέλεια. Κυρία Πρόεδρε, κοιτάξτε, επειδή εδώ υπάρχουν σοβαρά θέματα στο νομοσχέδιο και αυτή τη διάταξη για το επικουρικό κεφάλαιο θα την αποσύρω. Να τη συζητήσουμε διεξοδικότερα και με τους δικηγόρους και με όλους, γιατί δεν έχει έρθει όριμος αυτός ο διάλογος. Δεν ήρθαν να μας πούν την άποψή τους, δεν έχουμε κάνει διάλογο στη φάση της προπαρασκευής. Ας έρθουν να μας πούν και το φέρνουμε στο επόμενο νομοσχέδιο. Εντάξει, άρα ούτε η δικηγορική σύλλογη, ούτε η ασφαλιστική σύλλογη. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Γιατί θέλω να πω, χάνουμε την ουσία του νομοσχεδίου, έτσι. Αυτό το άρθρο για τον επικουρικό κεφάλαιο θα το ξαναφέρουμε, αφού εγώ δεν έχω ακούσει τις απόψεις ούτε των δικηγόρων ούτε των εργαζομένων. Να τις ακούσω καταρχάς εγώ και μετά θα το ξαναφέρουμε. Κύριε Υπουργέ, εννοείται ότι το άρθρο 48 αποσύρεται. Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 48 αποσύρεται. Κύριε Υπουργέ, εννοείται ότι το άρθρο 48 αποσύρεται. Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 48 αποσύρεται. Κύριε Υπουργέ, εννοείται ότι το άρθρο 48 αποσύρεται. Κύριε Υπουργέ. Είπα ότι τις ψηφίζουμε. Τώρα μην τρώω το χρόνο επειδή είχαμε υποχρέωση της Επιτροπής. Κύριε Παπαδημούλη. Επιφυλασσόμαστε για τους λόγους που αναπτύξαμε κατά την πρώτη ανάγνωση για τα άρθρα 44 και 45. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το μέρος δεύτερο, για τα κεφάλαια 9-45. Το κεφάλαιο 9 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως και το κεφάλαιο 10, και όπως και το άρθρο 10. Το άρθρο 11, το κύριο Υπουργό, και συνεχίζουμε με τα άρθρα 46-48 στο μέρος τρίτο. Κύριε Κουσελά. Το 48 αποσύρθηκε και ξανά έγινε ναι. Άρα μένει το τελευταίο άρθρο, το 49, να το δούμε στην, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών. Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 49